Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπερβασικές σήμερα κοντά σας, όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη αυτή συχνότητα, για να αναλύσουμε άλλο ένα απόγευμα μαζί την τρέχουσα επικαιρότητα που αφορά κατά κύριο λόγο τις οφειλές όλων των Ελλήνων, τις οφειλές όλων μας στις τράπεζες, στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της εβδομάδας που έχει άμεσα ή έμεσα σχέση με τις τράπεζες, που Λεωνίδα μου, καλησπέρα Λεωνίδα Στάμο, Λεωνίδα Στάμος όπως πάντα εδώ, σταθερή αξία αυτής της εκπομπής, που όπως πάντα αγαπητέ μου Λεωνίδα, αυτή η επικαιρότητα είτε είναι έμεση είτε είναι άμεση, αναδεικνύει όλη τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει μέσα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συστημικό και μη συστημικό, είτε με κυβερνήσεις αριστεράς, είτε με κυβερνήσεις δεξιάς, είτε με οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε χρώματος και υφής κυβέρνηση, το τραπεζικό σύστημα ζει και βασιλεύει. Επικρατούσα θρησκεία αυτού του κράτους, όπως έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα εκείνο το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής αριστερά του πριν, επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι τα κέρδη των τραπεζών. Θα έχουμε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, όπου σήμερα, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα σας παρουσιάσαμε αναλυτικά όλο το έσχος του νέου νόμου που θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα νόμο Κατσέλη και τις νέες διατάξεις που θα ψηφιστούν ως ον ούπο στη Βουλή για τη δήθεν προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία στην πραγματικότητα, όπως σας είπαμε αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή, δεν προστατεύεται. Επειδή μας το ζητήσατε πολύ, σήμερα Λεωνίδα μου θα κάνουμε και μια συνοπτική επανάληψη όλων αυτών που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου όσοι δεν κατάλαβαν, όσοι θέλουν κάποια περαιτέρω διευκρίνηση, να τα ξανακούσουν άλλη μια φορά, γιατί καλώς ή κακώς η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως. Και να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, με μια είδηση που μας έρχεται σήμερα από τα Γρεβενά. Μέχρι στιγμής λοιπόν είχαμε ακούσει για πληστηριασμούς σπιτιών, πρώτες ή δεύτερες κατοικίες, πληστηριασμούς χωραφιών, πληστηριασμούς κατασκευμάτων, κατασχέσεις αυτοκινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς προβάτων είχες ακούσει ποτέ, Λεωνίδα, κάτι? Όχι ποτέ. Πρώτη φορά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, πρωτοπορία στην Ελλάδα, στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού πληστηριασμού μπαίνουν σήμερα τα πάντα όλα. Μπαίνουν μέχρι και πρόβατα. Να τα ακούτε λοιπόν οι αγρότες και εκτινοτρόφοι, γιατί πλέον με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς δεν κινδυνεύουν μόνο τα σπίτια σας και γενικά η περιουσία σας ή οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί. Πλέον στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού πληστηριασμού μπαίνουν και τα πρόβατα. Και μας έρχεται λοιπόν η είδηση από τα Γρεβενά ότι σε κτηνοτρόφο με χρέος 8.000 ευρώ, το χρέος βέβαια δεν είναι προς τράπεζα, είναι προς ιδιώτη να το πούμε, αλλά η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Για χρέος λοιπόν 8.000 ευρώ βγαίνουν 200 πρόβατα στο πληστηριασμό. Τώρα αγαπητέ μου Λουίδα, δεν ξέρω, εσύ έχεις ξανακούσει, επιτρέπεται στα ζώα να γίνονται πληστηριασμοί? Συγκεκριμένα τα εγωπρόβατα, με παλιά νομοθεσία, είναι asset. Είναι, δηλαδή, αν κλέψεις ένα πρόβατο... Η ζωοκλοπή είναι ιδιώνυμο, είναι κακούργημα. Είναι ιδιώνυμο. Κακούργημα. Ναι, κακούργημα. Να ξέρεις, οπότε, ως ιδιώνυμο, έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το asset, το πρόβατο. Το πρόβατο, ναι. Μάλιστα. Α, πάντως... Άμα ήταν σκυλιά, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό. Πάντως, για να... Εντάξει, τώρα πλάκα κανείς, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Πόσο σοβαρά. Γιατί εγώ... πλατφόρμα που να πληστηριάζει πρόβατα, ναι, ακούω πρώτη φορά. Δεν υπάρχει, όχι, έτσι. Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, για να καταλάβετε τι μέρες έρχονται οι δανειολήπτες που ακούτε, σκεφτείτε ότι μέχρι και στους αγρότες υπάρχει δυνατότητα μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα να πληστηριάζονται ακόμη και τα πρόβατα. Εδώ... οπότε αν πληστηριάζονται τα πρόβατα του αγρότη, αγαπητέ μου Λεωνίδα, σκέψου με τόσα εκατομμύρια γίδια που υπάρχουν στην Ελλάδα γενικώς, έτσι. Εδώ τι έχει να γίνει με τους πληστηριασμούς? Μια σκέψη, τουλάχιστον έτσι φημολογείται, για το πώς θα δημιουργηθεί ο τρόπος να πάρουν τις μετοχές από τους μετόχους ανωνύμου εταιρείας,
προκειμένου να τις... Ναι, αυτό είναι τώρα η καινούργια μόδα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα η τράπεζα σου λέει φέρε εδώ τις μετοχές, υποκαθίσταται η τράπεζα στα δικαιώματα του μετόχου. Εντάξει, τις πάνε και υποχρεωτικά σε αναγκαστική διαχείριση τράπεζα, πάνε σε ειδική διαχείριση, ναι, σε ειδική για να πάρουν και το management, ναι. Και μετά οι επιχειρήσεις, οι υγιείς ή αυτές που έχουν προβλήματα, αλλά μπορεί να έχουν κάποιο μέλλον στη νέα οικονομική κατάσταση που δημιουργείται από εδώ και πέρα, θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Είναι όλα μελετημένα, να μην μείνει στην Ελλάδα τίποτε όρθιο, να μην μείνει ίχνος, ναι, ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, αυτές που δεν είναι πολυεθνικές και αυτές που δεν ανήκουν στα συγκεκριμένα γνωστά και μη εξαιρεταία συμφέροντα που στην ουσία συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται βαθύ ελληνικό πολιτικο-οικονομικό σύστημα, όλα λοιπόν τα υπόλοιπα μαγαζιά, είτε είναι μικρά, είτε είναι μεσαία, είναι μεγάλα, είναι προγραμματισμένο να φύγουν από ελληνικά χέρια. Και αυτός ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους μπήκαμε στα μνημόνια. Έπρεπε η ελληνική επιχειρηματικότητα να εξαφανιστεί από το χάρτη. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι αυτό που θα μείνει τελικά για τους Έλληνες θα είναι τα μικρά σουβλατζίδικα. Τα μικρά σουβλατζίδικα. Γιατί ακόμη και τα μεγάλα, όταν θα φτάσει να γίνονται σε επίπεδο αλυσίδων franchising, και αυτά θα φύγουν από τους μικρούς, θα πάνε στους μεγάλους. Μικρά σουβλατζίδικα, μικρές καφετέρειες, καμιά καντίνα στις παραλίες, ομπρέλες, αυτά, ξαπλώστρες. Ναι. Αυτό θα είναι το επιχειρήν που θα επιτρέπεται στον Έλληνα. Όλα τα υπόλοιπα θα περάσουν στα χέρια των ξένων. Και αγαπητέ μου Λεωνίδα, για να ακουμπήσουμε τώρα λίγο και το θέμα του δανείου Πολάκη. Εντάξει. Και να πάμε να δούμε πόση υποκρισία και πόσο δήθεν υπάρχει σε όλα τα επίπεδα αυτής της κοινωνίας, από τον τελευταίο πολίτη μέχρι την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Ναι. Διαβάζουμε σήμερα λοιπόν μία αποκάλυψη της FM Voice, που εγώ θα της έδινα τον τίτλο τον ορισμό της τραπεζικής αριστείας. Δηλαδή όταν ακούμε για τράπεζες και λέμε τι μπορεί ρε παιδί μου να έχει κάνει ένας τραπεζίτης, ένα μεγάλο στέλεχος, ένας διευθύνων σύμβουλος, τι μπορεί να έχει κάνει αυτός, πώς να ωφελήθηκε από την τράπεζα. Ακούστε λοιπόν. Αποκαλύπτει σήμερα λοιπόν η FM Voice του φίλου μας του Νίκου του Μανεσιώτη και του Κώστα Ψωμιάδη ότι μεγαλοστέλεχος τράπεζας, είναι στον εισαγγελέα η υπόθεση, ακούστε το, γιατί δεν έχει παίξει πουθενά, ούτε θα τα ακούσετε πουθενά. Θα τρώτε Πολάκι και 100.000 ευρώ καταναλωτικό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να μην ακούτε αυτά που πρέπει να ακούσετε. Ακούστε λοιπόν, μεγαλοστέλεχος συστημικής τράπεζας είχε θαλασσοδάνειο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν λέω θαλασσοδάνειο, εννοώ μετοχοδάνειο το οποίο δεν εξυπηρετούσε, δεν πλήρωνε. Πώς λοιπόν η στελεχάρα αυτή το πλήρωσε το δάνειο, αγαπητέ μου Λεωνίδα, με 3,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους. Δηλαδή, παίρνεις 4,5 εκατομμύρια μετοχοδάνειο γιατί είσαι διευθύνων τράπεζας και το παίρνεις χωρίς καμία προϋπόθεση ελέγχου πιστωτικού κινδύνου. Εντάξει. Γιατί χτυπιούνται και φωνάζουν για το δάνειο του Πολάκη που ήταν λέει δίθεν καταναλωτικό και πώς πήρε 100.000 καταναλωτικό. Μα μόνο ο μισθός του σαν υπουργός και σαν βουλευτής είναι πάνω από 6-7 χιλιάρικα το μήνα. Δηλαδή κάποιος που παίρνει 7 χιλιάρικα το μήνα δεν μπορεί να πάρει 100 χιλιάρικα καταναλωτικό. Χαλαρά το παίρνει. Εδώ λοιπόν αυτός κύριε Στουρνάρα, πώς πήρε 4,5 εκατομμύρια δάνειο αυτή η στελεχάρα? Ποιος ήταν ο μηνιαίος μισθός του για να πάρει 4,5 εκατομμύρια ευρώ μετόχο δάνειο όταν έχετε εκείνο το ωραίο έγγραφο το 1635 του 2005 το οποίο μιλάει για συνετό δανεισμό και λέει ότι η μηνιαία δόση εξυπηρέτησης του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30-40% του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος, κύριε Στουρνάρα. Αυτό το έγγραφο είναι της Τράπεζας της Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός, αυτή η στελεχάρα είχε τόσο εισόδημα, ούτως ώστε το εισόδημά του να είναι στο 30-40% να καλύπτει αυτή την προϋπόθεση. Άρα λοιπόν κανένας δεν ασχολήθηκε πώς πάρθηκε αυτό το δάνειο. Αλλά σήμερα έπρεπε να φτάσουμε στο 2019, έπρεπε να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να επέμβει επιτέλους ο κύριος Δραγάτσης, ο οικονομικός εισαγγελέας,
και να ψάξει το πώς πήγε να διαγραφεί αυτό το δάνειο, διότι τα 4,5 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα πήγαν να σβήσουν με 3,5 εκατομμύρια μπόνους. Και να ρωτήσουμε κιόλα αυτή την εποχή, τη στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρεοκοπήσει από το 2008. Οι ελληνικές τράπεζες από το 2008 ζουν από τα συσίτια του ελληνικού δημοσίου και των μνημονίων. Το πρώτο πακέτο ενίσχυσης τους το έδωσε το 2008 άλογος Κούβης. 28 δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο λοιπόν ένας μεγάλο τραπεζίτης παίρνει μπόνους από το 2008 και μετά? Τι μπόνους πήρε? Μπόνους χρεοκοπίας της τράπεζας που διοικούσε? Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια ζητήματα και όταν σήμερα όλες σχεδόν οι διοικήσεις του τραπεζικού συστήματος μέχρι το 2015 όλες είναι υπόδικες για σωρία οικονομικών εγκλημάτων και είναι όλα κακουργήματα, δεν υπάρχει ούτε ένα πλημέλημα στη μέση, τη στιγμή που η Τράπεζα της Ελλάδος σφυρίζει κλέφτηκα και έχει πάει δύο φορές στους οικονομικούς εισαγγελείς και έχει δώσει ψευδείς καταθέσεις ότι στα δάνεια των κομμάτων δήθεν τηρήθηκε το κανονιστικό πλαίσιο που από τη μηνυτήρια αναφορά τη δικιά μας έχουμε βγάλει τουλάχιστον 30 πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν παραβιαστεί. Θέλει περισσό θράσος να επικεντρώνουμε όλη την προσοχή των Ελλήνων και όλη την εποπτική αυστηρότητα στο τελευταίο περίπτερο του τραπεζικού συστήματος που λέγεται Attica Bank, στο τίποτα δηλαδή, στο κάτω του 1% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς και στο δάνειο του Πολάκη των 100.000 ευρώ. Όποιος λοιπόν κατάλαβε. Δεν πήρε. Ναι, δεν έχει πάρει. Μα εκεί είναι το θέμα, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Ο Στουρνάρας έχει κάνει αγώνα να εξαφανιστεί η Attica Bank από το χάρτη. Κάπου θέλουν να πάει η τράπεζα. Πρέπει κάπου να φύγει, γιατί απαγορεύεται στην Ελλάδα την δίθεν μεταμνημονιακή να υπάρχουν τράπεζες μη συστημικές. Πρέπει τα πάντα όλα να υποπτεύονται από τον τροχονόμο του χρήματος που είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέγεται Μάριο Ντράγκη σήμερα και αύριο δεν ξέρουμε πώς αλλιώς θα λέγεται. Αυτά έτσι για να έχουμε, για να εξηγηθούμε σωστά, για να ξέρουμε τι μας γίνεται και για να μην τρώμε σανό και παραμύθι πολύ επικοινωνιακού παραμύθι τύπου. Πολύ σανός και πολύ παραμύθι. Σφυρίζουν τα δισεκατομμύρια, περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν τα τρένα. Ναι, τόσα έφαγε μια τράπεζα, τόσα έφαγε η άλλη, τόσα έφαγε το Πασόκ. Εδώ ρε εσύ Λεωνίδα, δηλαδή εδώ ζούμε, δεν ξέρω, πραγματικά μας ψεκάζουν. Εδώ βγαίνουν στα κανάλια. Και σε αυτό το κανάλι εδώ, το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλη Δουλιάτσου, που τη βλέπει όλη η Ελλάδα, βγαίνουν οι εκπρόσωποι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και κουνάνε το δάχτυλο. Και λέει, πήρε λέει ο Πολάκης 100 χιλιάρικα. Καθίστε καλά. Εσείς χρωστάτε από 250 εκατομμύρια ο καθένας. Δανεικά και αγύριστα. Και κουνάτε το δάχτυλο. Δηλαδή, απορώ με το θράσος κάποιων ανθρώπων πώς μπορούν ακόμη και μιλάνε. Έλατε. Πώς έξω που κυκλοφοράνε, ο κόσμος πραγματικά δεν τους παίρνει με τις πέτρες. Να χρωστάς 250 εκατομμύρια μόνο από τα κομματικά δάνεια. Γιατί τώρα βγήκανε και τα δάνεια των υπουργών και των βουλευτών. Εκεί να δεις τι έχει βγει. 1,5 εκατομμύριο ένας, 1,200 ο άλλος, 1,600 ο άλλος. Πώς τα πήρατε ρε παλικάρια όλα αυτά τα δάνεια? Πώς τα πήρατε? Πώς πήρε κάποιος 1,5 εκατομμύριο δάνειο? Βουλευτής. 1,5 εκατομμύριο δάνειο. Και σου λέει, ενοχλεί λέει ο Πολάκης, λέει, γιατί υπάρχουν πολλές δικογραφίες εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, να έχουμε το νου μας και να ξέρουμε να φιλτράρουμε τις ειδήσεις που περνάνε και με τον τρόπο με τον οποίο τις περνάνε, γιατί ενώ η είδηση των ημερών ήταν για το μεγαλοτράπεζο στέλεχος που πήρε 4,5 εκατομμύρια θαλασσοδάνειο παύλα με το χωδάνιο και αντί να το πληρώσει του δώσανε μπόνους χρεοκοπίας από την τράπεζα για να το σβήσει, αντί η είδηση που έπρεπε να παίξαν αυτοί, έπαιξαν τα 100 χιλιάρικα του Πολάκη. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και να πάμε γρήγορα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση των τίτλων από αυτά που βγάζει το ζουμί του νέου νόμου για τη δίθεν προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτού του εκτρώματος, του νόμου Παπάντζα, όπως πολύ ωραία το είπες εσείς στην προηγούμενη εκπομπή, που θα αντικαταστήσει το σημερινό νόμο Κατσέλη, το σημερινό νόμο Σαφάντη Κατσέλη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το ζήτημα. Το αναλύσαμε εκτεταμένα στην προηγούμενη εκπομπή. Έχουμε ανεβάσει στο YouTube της Υπέρβασης και το βίντεο με το απόσπασμα από την εκπομπή. Όσοι θέλετε να το ξανακούσετε ή όσοι θέλετε να καταλάβετε περισσότερα πράγματα, σας συνιστούμε να μπείτε και να το δείτε για να πιάσετε τις λεπτομέρειες του τι έρχεται και να καταλάβετε και πώς θα τοποθετηθείτε ο καθένας από εσάς μπροστά σε αυτό το νέο νομοθέτημα που σε λίγες μέρες θα είναι νόμος του κράτους. Πες μας όμως, αγαπητέ μου Λεωνίδα, ναι, αν θέλαμε να πούμε σε τίτλους επιγραμματικά τι θα φέρει στην ουσία αυτός ο νέος νόμος για την πρώτη κατοικία, εσύ τι τίτλους θα έβαζες σε αυτό το νέο νόμο? Ως σούπερ τίτλο από πάνω, στον αέρα η πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Και τούτο. Εκχωρείται στις τράπεζες η αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Θα μπείτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Κριτήριο υπαγωγής τα 130.000 ευρώ των οφειλών και όχι τα 250 της αξίας του ακινήτου. Εκτός προστασίας, κατά την Αριάθνη Νούκα, το 100% των δανειοληπτών σε ελβετικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αληθές. Και το 50% των υπολείπων με τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Όσον αφορά την αναδρομικότητα, στον αέρα οι δανειολήπτες που ήδη έχετε κάνει αίτηση με τον παλιό νόμο Κατσέλη. Στο 120% η σχέση δανείου προς αξία ακινήτου για να υπάρχει κούρεμα, που σημαίνει στα 108 χιλιάρικα το πραγματικό όριο της αξίας της πρώτης κατοικίας. Ο σύνολο, αυτό που προκύπτει είναι ότι φύγεται από τα δικαστήρια για να γίνουν ρυθμίσεις και όχι κουρέματα. Μάλιστα. Αυτή είναι, λοιπόν, έτσι, αυτή είναι η περίληψη. Αυτή είναι η περίληψη, δυστυχώς, καλός ή κακός. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει που τα ακούτε από την κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι τραπεζίτες για άλλη μια φορά σας έκαναν το τους στο Μαξίμου. Σας κοροϊδέψανε και σας πουλήσανε δήθεν ότι συμβιβάζονται με τα 250 χιλιάρικα της αξίας του ακινήτου για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Όταν το κριτήριο δεν είναι τα 250 χιλιάρικα. Το κριτήριο είναι πρώτον τα 130 χιλιάρικα της οφειλής και δεύτερον η σχέση 120% μεταξύ οφειλής και αξίας ακινήτου. Όταν λοιπόν σου λέει ότι οφειλή δεν πρέπει, ότι για να κουρευτεί ένα δάνειο πρέπει η οφειλή να υπερβαίνει το 120% της αξίας του ακινήτου και όταν ανώτατη επιτρεπτή οφειλή είναι 130 χιλιάρικα, τότε πώς εσείς πιστέψατε ότι υπάρχει προστασία 250 χιλιάδων ευρώ και ποιες περιπτώσεις αφορά αυτή η προστασία των 250 χιλιάδων ευρώ? Τη 1% κάποιου που θα χρωστάει 50 χιλιάρικα και έχει ένα σπίτι αξίας 200.000 ευρώ. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις είναι αυτές? Μετρημένες στα δάχτυλα. Εμείς όμως στην προηγούμενη εκπομπή με τον Λεωνίδα σας αναλύσαμε και την περίπτωση του δανειολήπτη που χρωστάει 80.000 ευρώ, που έχει 70.000 ευρώ αξία το σπίτι του και δεν μπορεί να κουρέψει ούτε ένα ευρώ από αυτή την οφειλή. Άρα στην ουσία δεν προστατεύει τίποτα, πάει μόνο για ρύθμιση και επειδή ρύθμιση δεν μπορεί να κάνει θα το χάσει το σπιτάκι του, γιατί αν μπορούσε να κάνει ρύθμιση θα την είχε κάνει και σήμερα. Δεν χρειάζεται κάποιον ειδικό νόμο ένας δανειολήπτης για να πάει να ρυθμίσει με την τράπεζα. Με τον κώδικα δεντολογίας πηγαίνει και ρυθμίζει και σήμερα. Άρα λοιπόν, εάν δείτε τι δεν μπαίνει και τι μπαίνει, αυτό που δεν μπαίνει είναι πάνω από το 80% των περιπτώσεων και ενώ έχει δίκιο η Νούκα που λέει 100% τα δάνεια του ελβετικού φράγκου δεν μπαίνει μέσα κανένα, γιατί δεν υπάρχει δάνειο ελβετικού φράγκου με οφειλή χαμηλή. Τα περισσότερα είναι από 150 χιλιάρικα και πάνω τα υπόλοιπα. Έτσι. Και καθημερινά η ισοτιμία τα στέλνει στο Θεό τα δάνεια του ελβετικού φράγκου. Αλλά ακόμη και στα υπόλοιπα, το 50% που λέμε εμείς ότι θα πετιέται έξω με το καλημέρα είναι πολύ large. Ναι, είμαστε, ναι, πολύ εμπειρικείς. Ναι. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Μα δεν και νομίζω το χειρότερο... ότι ο νόμος αυτός βγήκε για να κάνει κάτι πέραν
του να διώξει όλο το θέμα των δανείων από τα δικαστήρια. Α, μπράβο, θα το πούμε τώρα. Εδώ λοιπόν ο νόμος αυτός, αγαπητέ μου Λεωνίδα, είχε, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είχε δύο βασικές σκοπιμότητες. Η πρώτη σκοπιμότητα να κάνει νόμο του κράτους τις ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας. Ακριβώς έτσι. Οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας δεν ήταν νόμος του κράτους. Τώρα γίνονται νόμος του κράτους. Και έρχεται ένας νόμος του κράτους, πέρα από τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, έρχεται ένας νόμος αυτού του κράτους να νομιμοποιήσει όλη την τραπεζική ευθεσία που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτόν το ρημάδι τον κώδικα δεοντολογίας και στις λεόντιες υπέρ των τραπεζών ρυθμίσεις που προτείνονται με αυτόν τον πραγματικά ελεηνό κώδικα στους δανειολήπτες. Έρχεται λοιπόν το κράτος όλα αυτά να τα νομιμοποιήσει, νομοθετώντας τα πλέον. Στόχος λοιπόν μόνο ρυθμίσεις και κανένα κούρεμα, γιατί σας είπαμε και από την προηγούμενη εκπομπή, σας επαναλαμβάνουμε και σήμερα, κανένα σχεδόν δάνειο δεν πρόκειται να κουρευθεί με το νόμο αυτόν που έρχεται όπως έρχεται, γιατί για να κουρευτεί ένα δάνειο θα πρέπει η αξία του ακινήτου να είναι κάτω από 108.000 ευρώ, όταν είναι 130.000 οι οφειλές. Και αυτό που θα κουρευτεί θα είναι η διαφορά μόνο. Άρα στην ουσία προστατεύονται μόνο τα σπίτια αξίας 108.000 ευρώ και κάτω. Άρα, Λεωνίδα μου, επαληθευόμαστε όταν μιλούσαμε για προστασία. 108 και κάτω, αρκεί η οφειλή να είναι 130. Πάνω από 100. Ναι. Άρα επαληθευόμασταν όταν μιλούσαμε για προστασία πρώτης γκαρσονιέρας, γιατί σπίτια δεν προστατεύονται. Όταν δηλαδή για να προστατευτεί ένα σπίτι θα πρέπει να έχει αξία 70, 80, 90 χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για σπίτια. Και πρώτη γκαρσονιέρα αρκεί το υπόλοιπο να είναι πάνω από 120. Είπαμε, να είναι το 100%, γιατί ναι, είπαμε, 70, 80, αν η γκαρσονιέρα ναι, κάνει 70 χιλιάδες ναι, και ο φιλίνο 80 δεν κουρεύεται τίποτα. Όχι. Γιατί τα 80 δεν είναι το 130% το 70.000. Το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Όχι, μην νομίζει ο κόσμος ότι άμα χρωστάει, ας πούμε, συνολικά 30. Όχι. Και έχει μια γκαρσονιέρα που κάνει 25. Όχι, δεν κουρεύεται τίποτα. Δεν προστατευτεί. Αλλά και αυτό που κουρεύεται, να το εξηγήσουμε, ξεχάστε τα κουρέματα που ξέρατε που ερχόταν τα δικαστήρια και κάνανε 70-80% διαγραφές οφειλής, 90% διαγραφές οφειλής. Τώρα θα διαγράφεται η διαφορά μόνο. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ οφειλής και αξίας ακινήτου. Δηλαδή θα διαγράφεται 5%. 10%, 15%, γιατί ο στόχος, σας είπαμε, είναι να έρθει η ρύθμιση. Σε ρυθμίσεις ναι, να φύγουν θέλουν από να σας πάνε. Η πρώτη, λοιπόν, η πρώτη σκοπιμότητα αυτή. Και η δεύτερη σκοπιμότητα είναι να πάρουν την αρμοδιότητα στην ουσία από τα χέρια της δικαιοσύνης, γιατί η δικαιοσύνη, χάρη και σε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει, να το πούμε και μια φορά αυτό, Λεωνίδα, που έχουμε κάνει με την υπέρβαση όλα αυτά τα χρόνια και με όλες τις αποφάσεις, με τις εκατοντάδες αποφάσεις που πετύχαμε να εκδοθούν υπέρ των δανειοληπτών μας, που πριν έβγαινε πού και πού μια απόφαση, σήμερα μαθαίνω τέσσερις θα δημοσιεύσουμε πάλι. Κυριακό, το θέμα της εισφοράς. Με όλο αυτό το θέμα, με όλα αυτά τα θέματα, κάτσε να το κλείσω και πες το. Ναι. Με όλα αυτά τα θέματα, η δικαιοσύνη πλέον έχει αρχίσει να δικαιώνει σωριδών δανειολήπτες. Και επειδή σας είπαμε πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του δανειολήπτη, η προσφυγή λοιπόν στη δικαιοσύνη δίνει στο δανειολήπτη δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, το πλεονέκτημα του χρόνου που λειτουργεί υπέρ του και όχι υπέρ της τράπεζας, γιατί ο δανειολήπτης θα υπάρχει και αύριο, ενώ το 99,99% των σημερινών τραπεζών δεν θα υπάρχουν σε 3 και σε 4 χρόνια, τουλάχιστον με την μορφή που είναι σήμερα. Και δεύτερον, ο χρόνος δίνει στη δικαιοσύνη την πολυτέλεια να μπορεί να μελετήσει την νομολογία που δημιουργείται καθημερινά και από τις δικές μας δικαστικές αποφάσεις, προκειμένου να έρθει και να δικαιώσει τον δανειολήπτη, γιατί καθημερινά όλο και περισσότερο και όλο και περισσότεροι δικαστές κατανοούν και αντιλαμβάνονται τα εγκλήματα, τα οικονομικά εγκλήματα που έχουν διαπράξει όλα αυτά τα χρόνια οι τράπεζες στις πλάτες των δανειοληπτών, με τον τρόπο που καταρτίστηκαν οι δανειακές συμβάσεις, με τον τρόπο που λειτουργήσαν, με τον τρόπο που εξυπηρετήθηκαν, με τον τρόπο που χρεώθηκε ο κόσμος, όπου σωρία παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων έχουν ενσωματωθεί στα υπόλοιπα, έχουν ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τους, τα έχουν φουσκώσει, με αποτέλεσμα να πάνε σήμερα τις οφειλές σε δυσθεώρητα ύψη, που ακόμη και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν
δεν πρέπει να τα πληρώσουν, δεν πρέπει να τα πληρώσουν για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι εδώ δεν τίθεται θέμα προστασίας του ανήμπορου, του οικονομικά ανίσχυρου, του ανθρώπου που είναι άνεργος, που δεν έχει να φάει, επειδή δεν έχει. Εδώ τίθεται και προστασία του πολίτη που έχει πλέον, του έχοντος, έστω και του προνομιούχου, από την τραπεζική αυθαιρεσία, διότι η απάτη και η κλοπή είναι ποινικά αδικήματα. Το ότι κάποιος έχει, αυτό δεν νομιμοποιεί καμία τράπεζα επειδή έχει να τον κλέβει. Έτσι είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Και αυτό το γεγονός, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το ότι γίνεται αγώνας να φύγει το θέμα από τη δικαιοσύνη, το έχει αναδείξει με ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο η βραδινή της Κυριακής. Θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας, το έχουμε το πρωτοσέλιδο, να μας το βάλει. Έτσι λοιπόν. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, είναι το πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, πολύ δυνατό. Φύγε από το δικαστή, πήγαινε στο τραπεζίτη. Η κυβέρνηση δίνει τον έλεγχο στις τράπεζες και καταργεί τη νομική προστασία των χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Και με αυτά και με αυτά προέκυψε και ένα θέμα αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, όπως μας πέρασε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το οποίο βγήκε και το στυλίτευσε κυριολεκτικά, έτσι με πολύ, πολύ δυνατά και με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ο δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Αλβανός, ο φίλος αυτής της εκπομπής και της υπέρβασης, που τον έχουμε τακτικά μαζί μας εδώ στην εκπομπή και μάλιστα τον έχουμε καλέσει και σήμερα να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Είναι ο κύριος Αλβανός στη γραμμή? Είμαι. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Στον ελληνικό μιλάμε έτσι τώρα, εμείς γνωριζόμαστε. Ελληνικό, ωραία. Δεν πουλάμε εδώ ούτε δημόσιες σχέσεις ούτε καθοσπροπισμό. Εδώ λοιπόν, αγαπητέ μου Δημήτρη, με αυτά που είπαμε, ότι φεύγει δηλαδή το θέμα των κόκκινων δανείων από τους δικαστές και πηγαίνει στους τραπεζίτες, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, επώνυμοι μεν, άσχετοι όμως, τενεκέδες ξεγάνωτοι σε ό,τι αφορά το θέμα το τραπεζικό, που τόλμησαν όχι μόνο να έχουν άποψη, αλλά τόλμησαν να μας πούν πρώτον τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη με τα δάνεια, δηλαδή τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη με τις συμβάσεις, άκουσαν, και το δεύτερο, τι άλλο είπαν, Δημήτρη Αλβανέ? Είπαν δηλαδή ότι η αιτία της χρηματοπιστωτικής αστάθειας στην Ελλάδα είναι η δικαιοσύνη και οι δικηγόροι, γιατί οι δικηγόροι φταίνε που οι τράπεζες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την καταλήστευση του ελληνικού λαού, προκειμένου να, αυτά που τους λείπουν να τα πάρουν με ό,τι απέμεινε στους Έλληνες. Κοιτάξτε, για το ότι φταίνε οι δικηγόροι, το είπε ο Χρήστος ο Κώνστας χθες στην εκπομπή του Χατζή. Μάλιστα. Ο δεύτερο λόγο για τα κόκκινα δάνεια. Είπε τους δικηγόρους, οι οποίοι βάζουν τον κόσμο να κάνει αιτήσεις στον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, να αφήνουν τις τράπεζες να έχεις, ας πούμε, δάνειο σε ελβετικό, να σου παίρνουν διπλάσια από αυτά που δικαιούνται να πάρουν, να μην σου δίνουν αντίγραφο από τις συμβάσεις, να σου χρεώνουν ό,τι θέλουν όπως θέλουν. Μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα, έτσι. Και πραγματικά απορώ, θα έπρεπε θεσμικά να γίνει κάτι, διότι τώρα δεν είναι ότι χτυπάνε τους δικηγόρους σαν κάστα, σαν ομάδα. Είναι το ότι καλώς ή κακώς οι δανειολήπτες μόνο μέσω των δικηγόρων μπορούν να βγάλουν μια άκρη. Με το να δεχόμαστε τέτοιες αήθεις επιθέσεις, ουσιαστικά αδυνατίζει η άμυνα των δανειοληπτών. Αγαπητέ μου Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω αν για αυτή την ελεηνή δήλωση έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση δικηγορικών συλλόγων. Εντάξει, κανονικά θα έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση. Είχε άρθρο ο Θάνος ο Τζίμερος, άσχετο με τις πολιτικές του τις απόψεις, που έλεγε ότι η σύμβαση η δανειακή είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν ανακατεύονται τρίτοι, μόνο στην Οθωμανοσοβιετία, την Ελλάδα, ανακατεύεται το κράτος και η δικαιοσύνη. Η τρίτη ποιος είναι η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη είναι η τρίτη. Προφανώς, για τα μυαλά κάποιων, και ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα βοηθάει τους δικηγόρους, ας πούμε, που τους ανοίγει δουλειές. Κοίταξε να δεις αυτό, αγαπητέ μου Δημήτρη, επειδή το είπε ο Τζίμερος, εντάξει, έχει όση αξία μπορεί να έχει ο Τζίμερος. Μηδέν στο πηλίκον. Έτσι. Να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Εδώ όμως, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε και για να καταλαβαίνει ο κόσμος ακούει, η σύμβαση δανείου είναι σύμβαση. Οι συμβάσεις εκ του νόμου, γιατί συμβάσεις εκ του νόμου έχει αρμοδιότητα δικαιοσύνη, γιατί σε κάθε σύμβαση η τελευταία παράγραφος λέει σε περίπτωση διαφοράς κτλ. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή δεν υπάρχει μία δανειακή σύμβαση
που η τελευταία της παράγραφος να μην γράφει ποια είναι τα αρμόδια δικαστήρια για αυτή τη σύμβαση σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Δηλαδή αυτά είναι του δημοτικού πράγματα, δεν είναι καν του γυμνασίου. Και έρχεται λοιπόν ο Τζίμερος, να μην το χαρακτηρίσω και πω περί τίνος πρόκειται, να σου πει ότι δεν έχουν αρμοδιότητα τα δικαστήρια για συμβάσεις. Δηλαδή, αν για συμβάσεις δεν έχουν αρμοδιότητα τα δικαστήρια, ποιος έχει? Η τράπεζα μόνη της. Μόνο η τράπεζα. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που προσπαθούμε, ας πούμε, να πούμε τον κόσμο ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και δει από τη Δύση. Ναι. Καταρχήν, όλη αυτή η ιστορία, άμα δει κάποιος την Ευρώπη που τόσο πολύ θαυμάζουν, η ιστορία με τα ελβετικά, ας πούμε, ξεκίνησε από το προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, έτσι, που έθεσαν οι Ούγγροι. Δεύτερον, η Ελβετία που τόσο πολύ θαυμάζει κτλ. Αν μια τράπεζα δανείσει χωρίς να κάνει κάποια έρευνα προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις ο δανειολήπτης απαλλάσσεται τόκων. Είναι ο υπεύθυνος δανεισμός, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη. Καταρχήν, τι πανεπιστήμιο ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, αν πάω στο Μανάβη και με κλέβει ο Μανάβης, ή αν πάω και νοικιάσω ένα ξενοδοχείο και έχει ποντίκια, ξέρω όλα συμβάσει ιδιωτικού δικαίου είναι. Ακριβώς, έτσι θα τρελαθούμε πραγματικά. Και βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα και δεν είναι ότι δεν κατέχει το αντικείμενο. Δικαίωμά του είναι. Κάνει και χαρακτηρισμούς, ας πούμε, για πολιτική άνοια και το ένα και το άλλο. Αγαπητέ μου Δημήτρη, νομίζω ότι το κατέχουν, τενεκέδες ξεγάνονται είναι. Αλλά μην είμαστε. Έτσι. Εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Απλά στο κάνω χαρακτηρίζω εγώ για να λαμβάνω και την ευθύνη. Τενεκέδες ξεγάνονται είναι που αναδειχθήκανε σε παρακονταραίους λόγω των μίδια που τους στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς, όπως το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, ζούσαν απομιζώντας το κρατικό χρήμα. Κρατική διαφήμιση ο ένας, κρατικές χορηγίες ο άλλος, τραπεζικές διαφημίσεις ο άλλος. Έτσι όλο αυτό το σύστημα. Εκπρόσωπος τύπου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο άλλος. Όλο αυτό το σύστημα τραπεζοδίαιτο είναι. Όλοι αυτοί συντίζονται από τα τραπεζικά συζήτια. Κανονικοί τραπεζοκόμοι. Άρα λοιπόν, μη μας εκπλήσουν αυτά τα πράγματα, αλλά πραγματικά θέλει περισσό θράσος. Για να βγεις και να πεις ότι φταίνε οι δικηγόροι που καταραίει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν φταίνε δηλαδή οι τραπεζίτες που χρεοκόπησαν τις τράπεζες, φταίνε οι δικηγόροι που εφαρμόζοντας τον νόμο και βοηθώντας τον δανειολήπτη να ασκήσει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, φταίνε αυτοί. Και δεν φταίνε αυτοί που χρεοκόπησαν τις τράπεζες. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Αλβανό για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στο οθόνη σας, επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Μαζί μας το τρίτο μέρος, όπως πάντα, ο Γιώργος ο Βαλέτας. Να τον βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και από εμένα. Πολλά θέματα και σήμερα ο Γιώργος. Αλλά Γιώργο, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να πούμε ένα θέμα που το ψαρέψαμε σήμερα από το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να μας βάλει την εικόνα στην οθόνη μας. Από το πρωτοσέλιδο λοιπόν της Ναυτεμπορικής, προσέξτε τώρα το πρωτοσέλιδο. Τρεις προϋποθέσεις λέει εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος. Τι δηλώνει λέει στην Ναυτεμπορική ο κύριος Ξούρντα, πώς λέγεται, διευθύνων σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Διαβάζει λοιπόν κάποιος ένα τίτλο, τρεις προϋποθέσεις εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος. Και περιμένει μέσα να μπει και να διαβάσει τι είναι αυτό. Θα διαβάσετε λοιπόν πρώτο-πρώτο. Εγγυήσεις 5 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Ευχαριστούμε λοιπόν τον σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Και να το πούμε, Λεωνίδα μου, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Από εδώ το φέρνουν, από εκεί το φέρνουν. Όλο το ζητούμενο είναι πώς θα ξαναδώσουν κρατικό χρήμα στις τράπεζες, ναι ή όχι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα ήρθε ο Τραγασάκης, μία αυτό, μία εκείνο. Μα οι τραπεζίτες του από εδώ το γυρνάνε, από εκεί το γυρνάνε. Σου λέει ότι η μόνη σωτηρία είναι ο κρατικός κορβανάς. Ναι. Πρέπει να ξαναβάλουμε το χέρι στον κορβανά με το κρατικό χρήμα. Και δεν φτάνει που έχει χάσει τόσα δισεκατομμύρια του Χουσού μέχρι σήμερα, που όταν λέμε τα έχει χάσει του Χουσού, τα χάσαμε εμείς. Το κεφάλαιο του Χουσού το έχει εισφέρει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτός το χρεώθηκε το κεφάλαιο του Χουσού. Δεν φτάνει που έχουν χαθεί τόσα δισεκατομμύρια για τη διάσωση του τρίπιου κουβά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Έρχεται λοιπόν τώρα και σου λέει να δώσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Και τι είναι αυτά τα 5 δισεκατομμύρια, Λεωνίδα μου. Εγγυήσεις στους δαλαβερτζίδες που θα πάρουν τα δάνεια ότι θα χάσουν τα λεφτά τους. Πρόσεξε. Δηλαδή, ο άλλος που θα έρθει να κερδοσκοπήσει με τα κόκκινα δάνεια που θα αγοράσει, τα κόκκινα δάνεια που θα κερδοσκοπήσει στη δυστυχία των Ελλήνων και θα πάει να βγάλει λεφτά, λεφτά με το τσουβάλι, γιατί τα αγοράζουν στο 2, στο 3, στο 4, στο 5%. Όλοι αυτοί λοιπόν οι τύποι πρέπει να κερδοσκοπήσουν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει να δει να τους εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο ότι εδώ θα βγάλουν λεφτά. Ότι δεν μπορεί να έρθουν να την κάνουν αυτή τη δουλειά για το τίποτα. Και για να τους το εγγυηθεί, λέει, το ελληνικό δημόσιο και να σωθούν οι τράπεζες, πρέπει να δώσουμε, λέει, στις τράπεζες 5 δισεκατομμύρια ευρώ νέες εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου. Δεν φτάνουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που έχουν πάρει μέχρι σήμερα και που δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Και που φτάσαμε να έχουμε 670 δισεκατομμύρια πιστωτικά έσοδα στον προϋπολογισμό και συνεχίζει το Υπουργείο Οικονομικών και ο ΔΙΚ να κοροϊδεύουν κυβέρνηση, πολίτες, ελεκτικά συνέδρια, τα πάντα όλα. Πρέπει να δώσουμε, λέει, ακόμα 5 δισεκατομμύρια, γιατί, λέει, θα σωθεί το τραπεζικό σύστημα. Δεν σώθηκε με εκατοντάδες δισεκατομμύρια εγγύησεων το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό, θα σωθεί με τα άλλα 5. Αλλά προφανώς πρέπει να φάνε και καινούργιοι τώρα που μπήκαν στο κόλπο, έτσι είναι, Λεωνίδα. Οπότε σου λέει, πάγανε οι προηγούμενοι να φάνε και αυτοί. Νομίζω ότι είμαστε προπτωχεύσεως, έχει ξεκινήσει. Προπτωχεύσεως είμαστε, τώρα είμαστε μετά πτωχεύσεως. Όχι, όχι, προ και τυπική πτωχεύσεως, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα βγει το νομοθετικό πλαίσιο. Για να φύγουν τα ρευστά. Και μαζεύουν και τα ρέστα. Μαζεύουν και τα ρέστα. Ακριβώς. Γιώργο Βαλέτα, πες μας καταρχήν τι νέα μας φέρνεις από τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Κανένα νέο, γιατί συνεχίζεται με τα προβλήματα που έχει. Οι αιτήσεις έχουμε πει ότι ήταν 55-56.000. Μέχρι τώρα 1.500 έχουν ρυθμίσει. Και αυτό κυρίως είναι με οφειλές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και φορεία. Οι τράπεζες ως συνήθως απέχουν, παρά τα αυτά... Οι τράπεζες συνεχίζουν να απέχουν από τι... Συνεχίζουν να απέχουν γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να, να πούν το OK, οπότε... Άρα οι τράπεζες στην γράφουν την κυβέρνηση να παλιάσουν τα παπούτσια. Ναι. Για να το πούμε τώρα, να και το έπεσε αυτό. Επειδή λοιπόν και ο νόμος Κατσέλη, αγαπητέ κύριε Δραγασάκη και κύριε Φλαμπουράρη, που έχετε χειριστεί αυτό το θέμα... Επειδή και ο νόμος Κατσέλη, από ανάλογη με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εξυπηρετηθεί, τα καμώματα και τα κατορθώματα των τραπεζών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι ο προάγγελος αυτού που πρόκειται να συμβεί με την πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μην έρθετε μετά και μας λέτε δεν το περιμέναμε, αλλιώς θα σχεδιάζαμε και αλλιώς μας βγήκανε. Πώς θα σχεδιάζετε, θα ξέρετε. Οι τράπεζες ακόμη και σήμερα. Ενώ έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα, ενώ έχει γίνει ο κακός χαμός, ακόμα, λέει ο Γιώργος Βαλέτας, είναι αρνητικές στο να εξυπηρετήσουν ρυθμίσεις, αιτήματα ρύθμισης που περνάνε μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Και ό,τι ρυθμίζεται δεν αφορά τράπεζες, αφορά όλους τους άλλους. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και γραφειοκρατική. Επί δύο μήνες προσπαθώ μια όμικρον έψιλον να υποβάλω και ακόμα τίποτα. Μια όμικρον έψιλον. Για πες μας τώρα και για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλησιασμούς της εφορίας. Το λέμε και το ξαναλέμε κάθε Δευτέρα αυτή την εκπομπή. Όσοι μπορούν να προστατευτούν, να έρθουν κοντά μας να το κάνουν. Για πες το μας και αυτό. Ακριβώς. Για όσους λοιπόν έχουν δεχθεί κατάσχεση στην πρώτη και μοναδική τους κατοικία, υπάρχει μια ξεχασμένη εγκύκλωση από το 2010, βάσει της οποίας μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση από τον προϊστάμενο της εφορίας που ανήκουν. Για τον πληστηριασμό. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη διαδικασία, θέλει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, συγκεκριμένη αξία ακινήτου. Ακριβώς. Δεν είναι αυτόματο οριζόντιο, για καλή σας τύχη δεν γίνεται μέσα από πλατφόρμα. Γιατί αν μου έλεγε ο Βαλέτας ότι και αυτό γίνεται από πλατφόρμα, θα σας έλεγα μην πάτε καθόλου. Επειδή λοιπόν γίνεται με αίτηση στον εφόρο και επειδή η διαδικασία δεν έχει ακόμη καταργηθεί. Όσοι ενδιαφέρεστε, τρέξτε να προλάβετε πριν την καταργήσουν και αυτή τη διαδικασία. Όσοι ενδιαφέρεστε, λοιπόν, υπάρχει ο τρόπος να προστατέψετε την πρώτη κατοικία σας από τον πληστηριασμό της εφορίας. 210 λοιπόν, 5200452, το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Τηλεφωνήστε, ζητήστε στους εθελοντές μας να σας κάνουν ένα ραντεβού, είτε για τα δάνειά σας, είτε για τις οφειλές σας στο δημόσιο και τώρα και για τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα μας πει ο Γιώργος ο Βαλέτας σε λίγο τι έρχεται με τη νέα ρύθμιση, προκειμένου να προστατέψετε την περιουσία και πρωτίστως την αξιοπρέπειά σας
από την αυθαιρεσία των τραπεζών, αλλά και από την αυθαιρεσία του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, που δυστυχώς δεν υπολείπεται. Και πες μας τώρα, Γιώργο Βαλέτα, τι έρχεται με την καινούργια ρύθμιση των 100 δόσεων, των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι πολύ η ιδιοσιογραφία των τελευταίων ημερών. Σωστά. Θέλω να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Okay. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν ρύθμιση των 120 δόσεων μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία, και το ξαναλέω, μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν επίκειται κάτι για την εφορά, αν και το ακούμε. Οι θεσμοί είναι αντίθετοι. Μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται λοιπόν μια ρύθμιση το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου. Να πούμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία. 900.000 συμπολίτες μας φορολογούμενοι οφείλουν προς ασφαλιστικά ταμεία 20 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΚΕΑΟ. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση που αναμένεται το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου, η δόση δεν θα υπολείπεται των 50 ευρώ το μήνα, θα είναι ελάχιστη δηλαδή αυτή η δόση, θα γίνεται η όλη διαδικασία, θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ελπίζω όχι στα πρότυπα του εξοδικαστικού συμβασμού. Κάτσε, υπάρχει πίσω να πας σε πλατφόρμα να υποβάλεις αίτημα και να σου λέει δεν δεχόμαι να ρυθμίσεις. Όχι, και λέω να μην είναι τόσο γραφειοκρατική η διαδικασία και τόσο δεδαλώδης. Να μην πετάει τον κόσμο έξω, μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ότι θα υπάρχουν κόφτες. Mm. Καταρχήν να πούμε ότι θα μπουν μέσα όλες οι οφειλές από το 2002 μέχρι και το 2016. Παίζεται μήπως μπήκε το 2017, μάλλον όχι το 2018. Καλά, στο 19 είμαστε και για το 2016 μιλάνε. Δηλαδή ναι, το 17 και το 18. Γιατί το πάνε στα πρότυπα, γιατί έχουν... ΕΦΚΑ είναι. Παλιά ταμεία, τα παλιά ταμεία. Ακριβώς. Αφενός, μεν αφετέρου δε ο εξοδικαστικός έπαιρνε μέχρι 31-12-16, οπότε έχουν κάποια έτσι στοιχεία. Αν δεν βάλουν μέσα και το 17 και το 18 δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Έτσι. Να πούμε τώρα κάποιες ειδικές προϋποθέσεις. Πρώτον, θα υπάρχει για όσους δεν έχουν κάνει διακοπή και θέλουν να ρυθμίσουν, θα υπάρχει δείκτης βιωσιμότητας. Δηλαδή, ανάλογα πάλι με τα κέρδη, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους κτλ. Όσοι έχουν κάνει διακοπή, θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές έως 50.000 ευρώ. Συγγνώμη, τι δείκτη βιωσιμότητας μπορεί να έχει κάποιος που θέλει να διακόψει, ρε φίλε. Ναι. Που δεν έχει διακόψει. Ναι. Όχι. Τι δείκτη βιωσιμότητας μπορεί να έχει κάποιος που καίγεται να κάνει ρύθμιση. Ναι. Να σου το πω αλλιώς. Ναι. Να σου το πω κι αλλιώς. Δηλαδή κάποιος που έχει απλήρωτες τις ασφαλιστικές εισφορές. 2, 3, 4, 5 χρόνια τώρα. Γιατί κάποιος που χρωστούσε μέχρι το 16. Βιολογικής βιωσιμότητας. Όχι, βιολογική λέει. Κάποιος που χρωστούσε μέχρι 31-12-16, αγαπητέ μου Γιώργο. Εγώ δεν πιστεύω ότι πλήρωσε τίποτα το 17 και το 18. Με τον ΕΦΚΑ τώρα μπορεί να. Άρα λοιπόν. Εδώ μιλάμε για υποθέσεις που έχουν τουλάχιστον μια πενταετία απλήρωτες τις οφειλές ή που τις ρυθμίζουν, πληρώνουν καμιά δύο δόσεις ρύθμισης, πέφτει η ρύθμιση, τι κάνουν, ξανακάνουν. Μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Το να αναζητάς λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις βιωσιμότητα είναι βλακώδες. Το μόνο που πρέπει να αναζητήσεις σαν κράτος και σαν έσοδο και σαν ασφαλιστικό ταμείο είναι πώς από αυτά τα λεφτά θα εισπράξεις έστω και το ελάχιστο. Ακριβώς. Να εισπράξεις κάτι. Μα έτσι, γι' αυτό το... απέτυχε και ο εξοδικαστικός συμβασμός. Μα βέβαια. Γι' αυτό απέτυχε. Α, βέβαια. Μα αυτός που ήθελε να πληρώσει και δεν μπορούσε, άμα έχει ζημιογόνα χρήση, πώς να μπει. Αυτοί που τα νομοθετούν αυτά, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν έχουν ιδέα από την αγορά, από τι, από τι πραγματικά συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Κυριακό, αυτοί όμως που τους τα δίνουν για να πάνε να τα νομοθετήσουν, ξέρουν τι κάνουν. Αυτοί βρέξει χιονίσει κάθε μήνα πληρώνονται. Όταν βρέξει χιονίσει κάθε μήνα πληρώνεσαι, είτε τα κάνεις καλά είτε δεν τα κάνεις καλά. Είτε ψηφίσεις είτε καταψηφίσεις. Είτε είναι καλός ο νόμος είτε δεν είναι καλός ο νόμος. Είτε υπογράψεις για τα Σκόπια είτε δεν υπογράψεις. Κάθε μήνα πληρώνεσαι. Δεν είναι έτσι για τον επιχειρηματία, για τον επιτιδευματία, για τη μικρή επιχείρηση, για τη μεγάλη, για τα μαγαζιά, για τον δικηγόρο, για τον λογιστή, τον Γιώργο τον Βαλέτα. Ο δικηγόρος, ο οικονομολόγος, ο λογιστής, ο επιχειρηματίας πληρώνεται μόνο άμα κάνει καλά τη δουλειά του. Άμα δεν την κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν σε πληρώνει κανένας. Έτσι. Αυτοί λοιπόν που τα νομοθετούν αυτά για μας, βρέξει χιονίσου, κάνουν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, πληρώνονται και πληρώνονται και προσιωπάρογα. Οπότε σου λέει μέχρι το 16, σου λέει βιωσιμότητας και τέτοια κουραφέξαλα. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται. Τώρα για όσους έχουν κάνει διακοπή θα μπορούν να ρυθμίσουν. Καταρχήν αυτά είναι από πληροφορίες μας, έτσι δεν έχουμε δει ακόμα τον. Ναι, είναι πληροφορίες, ρεπορτάζ είναι. Όσοι λοιπόν έχουν κάνει διακοπή θα μπορούν να ρυθμίσουν εφόσον οι αφουλές τους είναι μέχρι
50.000 ευρώ. Αν είναι πάνω από 50.000 ευρώ, μάλλον δεν θα μπορούν να τις ρυθμίσουν. Α, δηλαδή η ρύθμιση πάει για τις μικρές οφειλές. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα είναι μέχρι 50.000 ευρώ και μετά το κούρεμα. Γιατί φημολογείται ότι θα υπάρχει κούρεμα μέχρι 80, πρόστιμα, στα πλαίσια του εξοδικαστικού, μέχρι 85%. Δηλαδή ρυθμίζουν τα μικρά ποσά, αλλά δεν ρυθμίζουν τα μεγάλα. Που αυτά που χρειάζονται τη ρύθμιση είναι τα μεγάλα, δεν είναι τα μικρά. Έτσι, έτσι. Και άλλο, επίσης, ενώ τώρα το όριο για τις συντάξεις, αν έχεις λήξει πρόσθεσμες οφειλές 20.000 ευρώ, μπορείς να καταθέσεις τα χαρτιά σου για σύνταξη, αυτό το όριο θα ανέβει στις 30.000. Μάλιστα. Φημολογείται ότι θα υπάρχει μια αιτήσια προσάυξη 5% επί των οφειλών, επί των ρυθμισμένων οφειλών. Και η ρύθμιση θα μείνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιορισμένο από 3 μέχρι 6 μήνες. 5% ξέρεις τι σημαίνει, πληθωρισμό απίστευτο. Πληθωρισμός. Άρα όπως μας τα λες αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, ακούγεται επικοινωνιακά ωραία, έρχεται δηλαδή ρύθμιση 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία, στο τέλος όμως της ημέρας πάλι μηδένει στον πηλίκο, πάλι δεν θα λειτουργεί τίποτα. Ο κόσμος ζητάει μια ρύθμιση σαν αυτή που έγινε το 2015 το καλοκαίρι που ήταν οριζόντια. Αυτή ήταν η ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση απαγορεύεται. Πάμε λοιπόν, πες μας τώρα τι γίνεται. Big Brother λέει της εφορίας για θηρίδες και δάνεια. Το για θηρίδες, τον κόσμο το δικό μας δεν τον αφορά, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, γιατί από το κοινό το δικό μας κανένας δεν έχει ούτε λογαριασμό στην Ελβετία, ούτε λεφτά σε θηρίδες, ούτε λεφτά στο τραπεζικό λογαριασμό. Για τα δάνεια πες μας περισσότερο. Αξίζει όμως να πούμε και για αυτό, πες, για τις θηρίδες, αξίζει. Για πες το, για πες το. Η τράπεζα θα πρέπει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις επισκέψεις του κάθε πολίτη στις θηρίδες. Και αυτό το, και αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει να το αποστέλει στην εφορία για να λαμβάνει πληροφόρηση για το πότε πήγε ο κάθε πολίτης στη θηρίδα. Περίμενε, αυτό δεν είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εσείς θα μου το πείτε αυτό. Δηλαδή η τράπεζα, αυτό είναι σημαντικό. Η τράπεζα, καλά έκανες και το είπες. Η τράπεζα λοιπόν θα κρατάει αρχείο πότε πήγε ο Βαλέτας. Έτσι κι αλλιώς σε βάζει και υπογράφεις. Πότε πήγε ο Βαλέτας ή ο Τόπρας στην τράπεζα. Αυτό τι ώρα μπήκε και τι ώρα βγήκε. Και αυτό το στοιχείο το δίνει στην εφορία. Ναι. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υπάρχει. Η εφορία τώρα θα παίρνει αυτό το στοιχείο και θα εκδίδει εντολή ελέγχου με βάση εάν είσαι ύποπτος για φοροδιαφυγή, θα κάνει δηλαδή ένα risk management, ας πούμε, ανάλογα την επαγγελματική σου δραστηριότητα, πόσες φορές επισκέφτηκες τη θηρίδα, πόσους λογαριασμούς είχες, πόσους κίνησες. Μην τρελαθώ που εδώ πέρα ούτε ρίσκο, ρίσκο ρευστότητας δεν μπορούσαν τίποτα, να κρατήσουν και έχουν κάνει τα κάποια. Και με τα δάνεια τι γίνεται αγαπητέ μου Γιώργο? Με τα δάνεια πάλι το ίδιο, θα βλέπουν την κίνηση των δανείων. Αν έχεις αποπληρώσει, ας πούμε, αν έχεις αποπληρώσει, πού τα βρήκες τα λεφτά? Άκου τώρα μαγιά, περίμενε. Δεν πληρώνεις, είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, άρα δαχτυλοδεικτούμενος. Τώρα θα πας σε αυτούς που πληρώνουν και θα τότε ελάτε εδώ εσείς ρε. Και θα σας κυνηγάει εφορία. Εσείς γιατί δεν είστε στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πού τα βρήκατε και πληρώσατε? Δηλαδή από τη μία θα πληρώσει η τράπεζα, από την άλλη θα σε κυνηγάει. Θα ποινικοποιηθεί και αυτός που πληρώνει. Θα είναι ύποπτος. Τι σας λέω εγώ τόσο καιρό? Ότι όποιος σήμερα δεν χρωστάει είναι ύποπτος. Θα τον ρωτήσουν λοιπόν, πού τα βρήκες και πληρώνεις? Εσύ γιατί δεν χρωστάς όταν 10 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε? Έτσι. Πολύ ωραίο και αυτό. Έτσι. Οι μεγάλες πατέντες. Πες μας τώρα, έρχεται λέει στενό μαρκάρισμα από την εφορία για τα ακίνητα. Τι σημαίνει αυτό? Το επόμενο καυτό θέμα λοιπόν θα είναι η ενοικίαση μέσω Airbnb. Αναδρομικά αυτό θα πάει θα η εφορία. Τώρα, ναι. Ναι, θα πάει αναδρομικά η εφορία προς τα πίσω την τελευταία πενταετία. Θα πάρει αρχεία, τραπεζικές κινήσεις και αρχεία από την Airbnb και θα πάει προς τα πίσω να κάνει ελέγχους. Μυρίστηκαν τώρα, Γιώργο μου. Μυρίστηκαν αίμα και θα γίνουν λεφτά. Χαμός. Μυρίστηκαν ότι από την Airbnb κάποιοι βγάζουν λεφτά. Ναι, και ναι, καλά ναι, κάνουν ναι. Και βγάζουν λεφτά. Είναι θεμητό να βγαίνουν λεφτά. Λοιπόν, γιατί αυτά είναι τα πιο καλά λεφτά. Ναι. Είναι ξένων λεφτά που έρχονται και τα δίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν καλύτερα λεφτά από αυτά. Όχι μόνο αυτό. Είναι τα καλύτερα λεφτά. Την τελευταία δεκαετία απαξιώθηκαν τελείως τα ακίνητα. Ναι. Και το Airbnb ήταν ένας καλός τρόπος να πάρει ο κόσμος. Μυρίστηκαν τώρα αίμα, μυρίστηκαν χρήμα. Έτσι. Και επειδή μυρίστηκαν αίμα και χρήμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα ασχολούνται όλους εσάς που βγάζετε λεφτά με την Airbnb. Πώς θα σας τα πάρουν από το παντελόνι, πώς θα βάλουν το χέρι στη τσέπη σας και θα σας σηκώσουν όλα. Και τι έρχεται αγαπητέ μου Γιώργο? Και το δεύτερο που θα κοιτάξει η εφορία το επόμενο διάστημα, θα κάνει ελέγχου σε κάθε είδους μεταβάσεις ακινήτων για το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα. Αντικειμενικές αξίες, πόρους δωρεάς κτλ. Τρίγες κατσαρές. Ναι.
Και πες μας σε 10 δευτερόλεπτα τι γίνεται με την εφαρμογή του πόθεν έσχες, γιατί λέμε άνοιξε η εφαρμογή για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ναι. Πολύ γρήγορα λοιπόν να πούμε ότι... Γιατί τελειώνει ο χρόνος. Μέχρι 31 Τρίτου άνοιξε η εφαρμογή του πόθεν έσχες. Είχε ανοίξει για τους υπόχρεους. Υπόχρεοι είναι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι πολλοί. Γύρω στους 200.000 είναι υπόχρεοι. Ενώ είχαν υποβάλει ήδη αιτήσεις, δηλώσεις μάλλον για το 2016-17, θα πρέπει να τις επανυποβάλουν στην καινούρια πλατφόρμα μέχρι 31 Τρίτου. Α, υπάρχει λοιπόν η πλατφόρμα μέσα από την οποία θα την υποβάλουν. Mm-hmm. Και διαβάζω, Γιώργο Βαλέτα, η δισογραφία ημέρας, ότι η άριστη Deutsche Bank στο χείλος του γκρεμού, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας στην Deutsche Bank. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά και τα έχουμε ξαναπεί. Καταρχήν το τελευταίο διάστημα έχει κατρακυλήσει συμμετοχή, αναμένεται ακόμα ένα 30%. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικές τράπεζες. Ναι. Αν πτωχεύει η Deutsche Bank και χρεοκοπεί η Deutsche Bank, δικαιούνται και οι δικές μας να χρεοκοπήσουν. Και να πούμε ένα πολύ καλό. Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί φωνάζει ο σκηνοθέτης ότι ό,τι είπα, τι είπατε. Ότι απέτυχε στα stress test το 2015. Με ενημερώνει ο σκηνοθέτης, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσταν και απόψε μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, πάντα στη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.